Και όμως αυτός ο ιερός ναός με το χαρακτηριστικό τρούλο, χρώματος χρυσού, ρωσικής τεχνοτροπίας, βρίσκεται στον κάμπο της Μεσαράς, στο χωριό Λαγούτα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Αποφάσισα τότε που βρήκα την ελευθερία μου λόγω της σύνταξης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη γιαγιά μου, τη Χριστίνα, που κατά τη σύνειδησή μου ήταν μια αγία γυναίκα, η οποία ενώ είχε ένα χωριό από γόνους, 6 παιδιά, 20 εγγόνια, δισέγγωνα, αξιώθηκε και ήδη και τρισέγγωνα. Δεν αξιώθηκε να ακούσει το όνομά της, δεν έδωσε κανένα στο παιδί του το όνομά της δηλαδή. Εικόνες εντυπωσιακές με τον ιδιωτικό ναό να ξεχωρίζει από απόσταση. Ήταν χωράφι δικό της που κληρονόμησα. Μπήκα σε σκέψεις και ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό όπως ήταν ξεχωριστή και εκείνη, κάτι που να μην υπάρχει δηλαδή. Και γι' αυτό κατέληξα σε μια εκκλησία ρωσικού ρυθμού, που από ό,τι πληροφορήθηκα δεν υπάρχει άλλη εκκλησία ρωσικού ρυθμού στην Κρήτη. Είναι αφιερωμένο στη μεγαλομάρτυρα Αγία Χριστίνα, με τον συνταξιούχο αστυνομικό να εκπληρώνει το τάμα του προς τη γιαγιά του Χριστίνα, την οποία αγαπούσε πολύ και θεωρούσε, όπως είπε, Αγία Γυναίκα. Όμως κανένα από τα παιδιά, τα εγγόνια και τα διζάκονά της δεν έδωσαν το όνομά της. Αποφάσισα, αφενός σαν τάσιμο προς τη γιαγιά μου και αφετέρου για να γλιτώσω μπελάδες, και την έφτιαξα με τα χέρια μου. Μάλιστα. Διάβασα ό,τι μαθηματικά και φυσικές και μηχανικές είχα αφήσει παραλείψεις στα σχολεία. Εδώ γύρω στα 2 χρόνια, 2,5 τυραννιότανε μοναχός του. Εγώ στενοχωρούμουνε και του έλεγα βάλε παιδί μου εργάτες. Λέει εσύ να μην μιλείς, γιατί ήθελε ο μοναχός του να τα κάνει όλα πως τα ήθελε. Όλη νύχτα εμελέτανε και όλη μέρα εσκοτώντονε. Προς τιμή της γιαγιάς του, ο Γιάννης Πλουμίδης ήθελε να κάνει κάτι το ξεχωριστό και έτσι κατέληξε στην ανέγερση εκκλησίας ρωσικού ρυθμού. Με τη μελέτη και με τη βοήθεια της Αγίας, γιατί πολλές φορές ήρθα σε αδιέξοδο ας πούμε και σταματούσα και με βοηθούσε, κατάφερα να φτιάξω αυτό το πράγμα, το οποίο και εγώ ίδιος δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι το κατάφερα. Αισθάνομαι εδώ υπερήφανη, γιατί έχω ένα άξιο γιο και το μυαλό του επήγαινε σε καλό τόπο και είχαμε μια καλή θρησκευτική χειρονομία. Και μακάρι να βρίσκονται πάντα άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί, να κάνουν αυτές τις αφιερώσεις και εμείς οι πιστοί να τους ευχαριστούμε και να δείχνουμε την πίστη μας στη θρησκεία μας. Ο ίδιος, αν και δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο, κατάφερε με προσωπική εργασία να υλοποιήσει το όνειρό του. Ξαφνιάστηκαν με τον τρόπο που. Με το ρυθμό, τέλος πάντων. Μετά που καταλάβαν ότι πράγματι είναι Ορθόδοξος ναός και λοιπά, έρχονται. Στην αρχή, προ-κορονοϊού βέβαια, κάναμε και τραπέζια εδώ πέρα το Νεσπερινό. Γιορτάζει στις 24 Ιουλίου, είναι η Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτης της Τύρου. Κάθε χρόνο ο Μητροπολίτης μας έρχεται στον Εσπερινό. Το ναό είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι είπαμε ότι είναι και η Αγία Χριστίνα μία μάρτυρης της θρησκείας μας, και επειδή δεν υπάρχει κι άλλο εξοκλήση εδώ, αισθάνονται μια ιδιαιτερότητα.